Βαθύνε μαζί. Ναι. Εις πάσαν την γην εξήλθεν αυτόν κοσμού ως δεξαμένη των λόγων σου. Διούθε ο πρεπός εδογματίσα την φύσιν των όντων ετράνωσα. Ας τον ανθρώπον ήθηκα τε κοσμίσας βασίλη Πάτερ όσοι ε Χριστόν τον Θεόν ηγέτευε δωρήσαστε ημίν το μεγά Μια ευχή μόνο, να πω πως πριν λίγες ώρες έκλεισε μια χρονιά με πολλές δυσκολίες, με πολλές αλλαγές, οι οποίες μάλιστα ήταν σε πολλές, πάρα πολλές περιπτώσεις δυσάρεστες. Όμως όλη αυτή η χρονιά, η εμπειρία αυτή μας δίνει το κουράγιο, μας δίνει την αισιοδοξία να συνεργαστούμε μέσα σε αυτή την καινούργια χρονιά που ανατέλει σήμερα, να δουλέψουμε παραπάνω και με την εμπειρία και την όλη αυτή την αναθεώρηση κάποιων πραγμάτων, αν θέλετε, την προσπάθεια όλων μας, την αυτοκριτική μας, να προσπαθήσουμε για κάτι καλύτερο. Πιστεύω ότι το 2012 θα είναι καλύτερο για όλους μας. Πρώτα απ' όλα, με την βοήθεια του Θεού και την ευχή του Σεβασμιωτάτου μας, έχουμε υγεία όλοι. Ο καθένας, προσωπική, οικογενειακή, υγεία, ευτυχία και να περάσουμε καλά. Καλή δύναμη, καλή καινούργια χρονιά. Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα κοντά σας να γιορτάσουμε τον νέο χρόνο, αλλά θα ήθελα με την σημερινή ευκαιρία να πω ότι όλοι οι κριτικοί πρέπει να αισθανόμαστε υπερήφανοι που έχουμε ένα φωτισμένο ιεράρχη και μας κάνει υπερήφανους για αυτό το οποίο έγινε τις τελευταίες μέρες με όλη την ανάλυση που έγινε για το βατοπέδι. Και πραγματικά, σεβασμιότητα, πρέπει να πω, εκφράζοντας πιστεύω την πλειοψηφία του κριτικού λαού, ότι αυτές οι φωνές αξίζει να υπάρχουν και αξίζει να τις ακούμε, γιατί δείχνει το διαφορετικό πρόσωπο της Εκκλησίας. Και θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερα για αυτή την πρωτοβουλία. Να πω ότι όλοι μας με τη συνεργασία και τη συνέργεια περάσαμε ένα δύσκολο χρόνο. Ένας θεσμός για πρώτη φορά ο Καλλικράτης, με τις δυσκολίες, όμως είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι τους θεσμούς τους κάνουν οι άνθρωποι. Όλοι μας, οι αντιπεριφερειάρχες, το Περιφερειακό Συμβούλιο, δουλέψαμε ένα χρόνο, είδαμε τα προβλήματα και είμαστε αισιόδοξοι ότι το νέο χρόνο θα πάμε καλύτερα. Και θα πάμε καλύτερα γιατί έχουμε προγραμματίσει, έχουμε οραματιστεί την επόμενη μέρα για την Κρήτη, διεκδικούμε τους πόρους και υλοποιούμε αυτά τα οποία οραματιζόμαστε. Και η νέα χρονιά, πιστεύω ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2012 θα μας βρει με 250 νέα έργα τα οποία σε όλη την Κρήτη θα γίνονται, τα οποία έργα αυτά θα δημιουργήσουν πολλές θέσεις εργασίας. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο σήμερα, να μπορέσουμε εκ μέρους της περιφέρειας να δώσουμε και θέσεις εργασίας στον κόσμο που τόσο έχει ανάγκη. Παράλληλα με την εταιρεία τουρισμού που σύντομα θα την κάνουμε πράξη.
στον πρωτογενή τομέα την αστική μικροσκοπική εταιρεία, τη διαχείριση των απορριμμάτων που βρήκε στην τελική λύση σε επίπεδο Κρήτης. Και όλα τα μεγάλα θέματα, όπως είναι η βιολογική, θεωρούμε ότι σε αυτή την προγραμματική περίοδο, γιατί σε αυτή την προγραμματική περίοδο πρέπει να κάνουμε τα έργα υποδομών, γιατί η επόμενη προγραμματική περίοδο θα είναι πιο δύσκολη, θα έχει λιγότερους πόρους. Πρέπει λοιπόν να δουλέψουμε όλοι και είναι μια πρόταση και προς τον Δήμαρχο της περιοχής, τον Αγίου Νικολάου, τον αγαπητό Δημήτρη, σε όλους τους φορείς να εντείνουμε τις προσπάθειες να έχουμε αυτές τις απαραίτητες μελέτες όριμες για να μπορέσουμε να υλοποιούμε κι εμείς και να μην χάνονται πόροι. Με αυτές τις σκέψεις, να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με ελπίδα, με αισιοδοξία, με υγεία και να είμαστε και τον χρόνο καλά να γιορτάσουμε αυτή τη μέρα και ας βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπό μας που έχει πρόβλημα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Καλή χρονιά. Σεβασμιότατε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Σύμβουλη, είναι γεγονός ότι περάσαμε δύσκολα το 2011. Πολλές βεβαιότητες και πολλά πράγματα που εκείνα που είχαμε μάθει να βλέπουμε και να ζούμε ανατράπηκαν. Και ανατράπηκαν δυστυχώς για πάρα πολύ κόσμο με δραματικό τρόπο. Χρειάζεται λοιπόν να ξαναδούμε και τους εαυτούς μας, αυτοκριτικά όπως λέει ο Σεβασμιότατος, τις συλλογικότητες μας, τις δράσεις μας, τις αξίες μας και αυτός ο χρόνος να είναι μια καινούρια αρχή για να δείξουμε το καινούριο, να αναδείξουμε μια καινούρια διάσταση των πραγμάτων γιατί το οφείλουμε όλοι μας, ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους και στη χώρα μας. Και νομίζω ότι υπάρχουν οι δυνάμεις εκείνες για να οδηγήσουν το καινούργιο, οι δυνάμεις οι οποίες έμειναν αλόβητες από όλο αυτό που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο μας οδήγησε εδώ. Νομίζω λοιπόν ότι όλοι μαζί μπορούμε να φτιάξουμε καινούργια πράγματα με δύο απλά στοιχεία. Με εντιμότητα και το να κάνουμε τη δουλειά μας. Τίποτα περισσότερο. Αυτά τα δύο αρκούν. Και στα πλαίσια αυτά χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων για να μπορούμε πράγματι να προλάβουμε τις προκλήσεις των γερών, να ανταποκριθούμε, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των υποδομών, των έργων, όπως είπε ο κ. Περιφερειάρχης, από τους οποίους βέβαια ζητούμε, μια και είναι εδώ, πρωί-πρωί, χρόνια πολλά, του γκρίνιαζα μετά. Δώσ' το και κατευθείαν. Του γκρίνιαζα μετά. Ζητούμε καλύτερη συνεργασία με την Περιφέρεια, με τους περιφερειακούς συμβούλους, να προωθήσουμε τα θέματα του νομού και του είπε το εξής απλό. Σε ένα νομό ο οποίος πραγματικά δεχόμαστε όλοι ότι είναι πίσω στην ανάπτυξη, θέλουμε πόντους στην ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει και φροντίδα. Περισσότερη φροντίδα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να ρίξει η Περιφέρεια, γιατί το ΕΣΠΑ είναι η μοναδική μας ελπίδα. Δεν υπάρχουν εθνικά χρήματα. Από αυτή την άποψη εμείς προσπαθούμε, κάνουμε μελέτες, οριμάζουμε μελέτες. Θέλουμε περισσότερη βοήθεια για να μπορέσουμε να δούμε την επόμενη μέρα. Με αυτή την ελπίδα και εγώ σας καλωσορίζω και εύχομαι ότι το 2012 να είναι χρονιά ελπίδας, δημιουργίας, αγάπης και νομίζω ότι με υγεία και ειρήνη σε όλους και νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα. Το έχουμε ανάγκη και εμείς ήδη, το έχει ανάγκη η χώρα μας, το έχουν ανάγκη οι νέοι άνθρωποι. Καλή χρονιά σε όλους. Αν θέλει κανείς άλλος, ευχαρίστω. Άγιος Νικόλαος, θάλασσα. Θάλασσα. Το φλουρί τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Ένα καράβι, ένα αγούρι, ένα καράβι για ήρεμα ταξίδια, για καλές θάλασσες. Για όλους μας, λοιπόν. Για όλους μας. Αυτό είναι το στρίκ. Θα πάρει τη χειραστήτη, να δούμε τον τυχερό και την τυχερή. Γυναίκα σίγουρα θα είναι. Θα κάτσουμε τώρα λίγο, Περάστε, ελάτε.